Καλημερίζω τον κύριο Καλοκαίρη, τον Κώστα. Είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Τα λέω πάρα πολύ απλά, κύριε με Καλοκαίρη, μην κολλώντας στους τίτλους, γιατί η ουσία είναι άλλη. Αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε πριν από λίγο. Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο 4.000 άνθρωποι σκοτώνονται. Ακούσατε και για το δικό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη το πρωινό, το θανατηφόρο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι, πραγματικά αυτό που γίνεται καθημερινά στους δρόμους δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Δηλαδή, όπου και αν το πιάσεις, πάντα βλέπεις ότι κάτι άλλο πετάγεται. Δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε για ένα συμβάν και αμέσως θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε όλοι μαζί να αλλάξει άμεσα, αν δεν θέλουμε να θρυνούμε καθημερινά τόσα θύματα στους ελληνικούς δρόμους και ιδιαίτερα στην Κρήτη μας που μιλάμε για εδώ τώρα. Τι πρέπει να γίνει ακριβώς? Το όλοι πρέπει μαζί να συμβάλλουμε είναι το εύκολο να λέγεται. Τι είναι αυτό που εσείς κατά τη δική σας την κρίση πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, κύριε Καλοκαίρη? Κυρία Δουλειαράκη, μπορεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο να μην είναι το κατάλληλο. Μπορεί να είναι απαρχαιωμένος ασφαλτοτάπητας, μπορεί να έχουμε κακά φωτισμένους δρόμους ή με κακή διαγράμμιση ή σήμανση. Αλλά αυτά, να είστε σίγουροι ότι δεν θα αλλάξουν άμεσα το αύριο το πρωί. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι η νοοτροπία μας στο πώς οδηγούμε και πώς συμπεριφερόμαστε στο δρόμο. Θα πρέπει να κάνουμε... Ο δρόμος είναι αυτός. Η στροφή είναι αυτή, οι καμπύλες του δρόμου είναι αυτές, δεν θα αλλάξουν. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε είναι την οτροπία μας, όπως σας είπα. Πρέπει να έχουμε υψηλό το αίσθημα της ευθύνης κατά την οδήγηση, να έχουμε το μυαλό μας στην οδήγηση, να εφαρμόζουμε τον κώδικα, να προσαρμοζόμαστε στα όρια ταχύτητας, γιατί πάρα πολλά ατυχήματα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, παρατηρούμε ότι γίνονται και μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει η μη χρήση ζώνης, το αλκοόλ και η ταχύτητα. Είναι ένα κοκτέιλ πραγμάτων που βλέπουμε ως επιτοπλίστων και συντελούν σε ένα ατύχημα. Αλλά και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι μια αμυντική οδήγηση. Δηλαδή, για να προλάβουμε και πιθανά σφάλματα των άλλων οδηγών. Δεν θα διεκδικούμε προτεραιότητα. Και ας την έχουμε την προτεραιότητα, άμα εμείς πρέπει να περάσουμε. Αν δούμε τον άλλο ότι πάει να πεταχτεί από δεξιά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ρισκάρουμε την ασφάλειά μας για μια προτεραιότητα. Είναι ωστόσο θέμα εγωισμού και κυριαρχίας στον δρόμο. Ο εγωισμός δεν πρέπει να μπαίνει σε σχέση με την ζωή μας και την ασφάλειά μας. Κακώς υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει ο εγωισμός. Δεν πρέπει να υπάρχει στην οδήγηση. Μιλάμε για τη σωματική μας ακεραιότητα, για το αν θα πάμε το μεσημέρι στο σπίτι μας να δούμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, να μας δουν οι άνθρωποι μας. Ο εγωισμός νομίζω ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω σε αυτό. Σε όλους μας. Σε όλους μας. Αψηφούμε την ίδια τη ζωή. Τόσοι άνθρωποι που χάνονται στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, πόσοι είναι, 34-35 οι νεκροί. 34 οι νεκροί. Αψηφούμε την ίδια τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό ίσως πάει σε μια άλλη ειδικότητα. Πάει σε ψυχιάτρους, πάει σε ψυχολόγους για να το δούμε. Να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Μπορούμε να στοχεύσουμε στις προσχολικές αγωγές. Τα σχολεία δηλαδή. Αυτή η επόμενη γενιά που τώρα γαλουχείται, που θα βγει μετά από 5-10 χρόνια στους δρόμους. Όταν η κυκλοφοριακή αγωγή υπάρχει σαν κύριο μάθημα στην εκπαίδευση στο σχολείο. Όταν έρχονται ανθρώποι να μιλάνε στα παιδιά μας που είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν συμπεριφορές από τους γονείς τους. Βλέπει το γονέα να φοράει τη ζώνη, να φοράει το κράνος του, να πηγαίνει με τα όρια ταχύτητας, να μην μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτά είναι πρότυπα που διαμορφώνουν τα παιδιά αυριανά που θα βγουν στο δρόμο. Όταν όμως βλέπει ένα γονέα να μην φοράει τη ζώνη, να μιλάει συνέχεια στο τηλέφωνο, να μην φοράει κράνος, να κάνει ένα σωρό λιγμούς, είναι ο μέντορας του αυτήν του παιδιού, ο πατέρας του. Αύριο μεθαύριο τα ίδια θα βγει να κάνει στο δρόμο. Και εμείς λοιπόν στην ηλικία που είμαστε, στη θέση που είμαστε, είμαστε οι δασκάλοι των παιδιών μας. Εμείς θα πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και όχι η σχολή όταν θα πάει το παιδί 18-19 χρονών στη σχολή για να βγάλει ένα δίπλωμα που ήδη έχει διαμορφώσει μια προσωπικότητα, μια νοοτροπία. Αυτό σε 20-25 ώρες που θα κάνει για να βγάλει το δίπλωμά του δεν αλλάζει. Ακόμα και να προσαρμοστεί στα αυτά που θα τον μάθει ο εκάστοτε εκπαιδευτής οδηγών. Γιατί ο εκπαιδευτής θα του μάθει αυτά που πρέπει να κάνει. Το κατά πόσο θα τα κάνει μετά που θα πάρει το δίπλωμα και θα φύγει, αυτό έχει να κάνει στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Όλο αυτό λοιπόν, εμείς πρέπει να δουλέψουμε πιο πίσω. Όπως ό,τι σπείρεις λέει θα θερήσεις. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε τι κάνουμε στις γενιές που έρχονται.
Τώρα, το πώς θα διαμορφώσουμε τις γενιές που υπάρχουν, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ βλέπω τον εβδομαδιαίο απολογισμό της ελληνικής αστυνομίας και βλέπουμε πραγματικά αποκαρδιωτικά στοιχεία που μας δίνει σε χρήση η ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε δηλαδή ότι τη βδομάδα που πέρασε, με ακούτε? Μια χαρά και δεν θέλω να σας διακόψω. Βλέπουμε ότι βεβαιώθηκαν 160 παραβάσεις σε υπερβολική ταχύτητα. 127 συνάδελφοί μας οδηγούσαν χωρίς τη χρήση κράνος. 137 με χωρίς ζώνη ασφαλείας. Βλέπουμε εδώ οδήγηση υπό την επέρεια ενοπνεύματος 49. Χρήση κινητού τηλεφώνου 37 άνθρωποι. Κίνηση, ακούστε λίγο, στο αντίθετο ρεύμα 18. Αντικανονικό προσπέρασμα 47. Αντικανονική ελιγμή 27. Και παραβίαση, λέει, ερυθρού σηματοδότη 22. Αυτές είναι βεβαιώσεις που έχει βεβαιώσει η Τροσιά. Όχι παραβάσεις που έχουν γίνει. Γιατί προφανώς όλα αυτά είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα πραγματικά. Όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να αλλάξουν άμεσα. Τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να σταματήσουμε τα μνημόσυνα και πραγματικά να το πάμε αλλού, να το πάμε στην ίδια τη ζωή και στη χαρά της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλοκαίρη. Καλημέρα σας. Από το 1984. Είπαμε πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, στον καλό φίλο της εκπομπής, τον Αλέξανδρο το Μεϊμαράκη. Πάω στη συνέχεια. Μια κουβέντα την ακούσατε παραπάνω, κύριε Μεϊμαράκη, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους. Η Κυριακή, 19η του Νοέμβρη, ημέρα μνήμης για τα θύματα των τροχαίων. Αλλά ένα, αυτά πρέπει να λέμε για τα θύματα των τροχαίων ή λίγο να το δούμε διαφορετικά πια? Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη, καλημέρα και στον Κώστα τον Καλοκύρη και σε όλους όσους μας ακούνε. Σίγουρα δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Και κανένας από εμάς, πιστεύω, λογικός άνθρωπος, δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τόσο αυτών που έφυγαν, όσο και αυτών που μένουν. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα ή παύλα δυστύχημα, κυρία Δουργεράκη, έχει πάρα πολύ πόνο πίσω από αυτό. Δεν είναι μόνο αυτός που φεύγει από τη ζωή, είναι και αυτοί που μένουν. Γιατί μπορεί να μην φύγει από τη ζωή, αλλά να μείνει παρατηρήσει καθυλωμένο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και είναι και η όλη οικία του και οι άνθρωποι που τον αγαπάνε, ταλαιπωρούνται και με όλη τη διαδικασία αυτή. Άρα σίγουρα όλοι έχουμε εικόνες από ένα τροχαίο δυστύχημα, είτε στο οικογενειακό είτε στο φιλικό μας περιβάλλον. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε ότι στη σημερινή τεχνολογία που υπάρχει, τα αυτοκίνητα έχουν προχωρήσει, οι αυτοκίνητα έχουν μηχανίες τόσο πολύ, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να διορθώσουν το ανθρώπινο λάθος. Αλλά κύριε Βουγεράκη, ο ανθρώπινος παράγοντας, ένα ατύχημα είναι πάνω από 80%. Οπότε σκεφτείτε ότι οι 3 στους 4 οδηγούς καθ' όλη τη διάρκεια της οδηγικής μας καριέρας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα όπως όλοι, θα έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα. Οι 3 στους 4, δηλαδή το 75% των οδηγών. Και αυτό συνήθως θα γίνει σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων από την έδρα μας. Γιατί εκεί νιώθουν πάρα πολύ οικεία, εκεί νιώθουν ότι γνωρίζουμε τα πάντα, οπότε η συμπεριφορά μας είναι λίγο διαφορετική. Βέβαια, το πρόβλημα αυτό είναι, εντάξει, είναι πολύ σύνθετο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας και από το λόγο που μας δίνετε να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό ζήτημα. Αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα έχουμε πει και τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Σίγουρα είναι ο οδηγός, είναι το όχημα, το οδηγικό περιβάλλον, το οδικό περιβάλλον το οποίο έχουμε εκεί στην Κρήτη μας, στο νησί μας, το αγαπημένο, και το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο οδηγός, όταν θα έρθει στη Γερμανία, ας πούμε, σε ένα άλλο περιβάλλον, συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά. Και τον βλέπετε και είναι και τυπικότατος. Έχει να κάνει σίγουρα η γνώση. Έχουμε να κάνουμε πολλές φορές, έχουμε πει ότι όλο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική και συνολική και συντονισμένη και διαρκής, προγραμματισμένη, πώς να σας το πω, κίνηση για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μπορούμε όμως να επενδύσουμε στα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής που λέγαμε, που θα έπρεπε να μπει ως βασικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και να διδάσκεται από εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση. Ξέρετε, κύριε Μεϊμαράκη, είναι οξύμορο. Έξω τηρώ τα μέτρα, μέσα δεν τηρώ τα μέτρα. Έξω υπολογίζω τη ζωή μου και υπολογίζω τη ζωή των άλλων. Μέσα δεν υπολογίζω τη ζωή μου και δεν υπολογίζω την ζωή των άλλων. Πάω σε μία σχολή, τηρώ όλες τις διαδικασίες, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Παίρνω το δίπλωμά μου, βγαίνω απ' έξω, ακολουθώ μια άλλη πορεία. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ακατανόητο είναι.
Είναι ακατανόητο, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ποια είναι η διαφορετικότητα? Έξω γιατί τα τηρώ, γιατί προσέχω, γιατί ξέρω ότι έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να με σταματήσουν, να με ελέγξουν και να μου χρεώσουν και ένα πρόστιμο ενδεχομένως. Άρα λοιπόν αυτό με φοβίζει έξω. Έχω το νου μου, φοβάμαι. Δεν μπορώ να πάω να παρκάρω όπου θέλω, ειδικά σε ράβησα με ένα, πώς περνάω, μπαίνω αντίστοιχα ρεύματα ή να οδηγήσουμε κάνοντας χρήση αλκοόλ ή οτιδήποτε. Αυτά θα τα προσέξω πάρα πολύ. Ούτε θα κορνάρω στον δρόμο, ούτε κάτι άλλο όσον αφορά την παραβατική μου συμπεριφορά. Στην Ελλάδα τι πιθανότητες έχω να με πιάσουν? Πολύ λίγες. Οπότε αναγκαστικά τα κάνω. Βλέπετε και τους ξένους επισκέπτες μας, οι οποίοι φέρονται και αυτοί έτσι. Γιατί έχουν το δικό περιβάλλον, βλέπουν τι γίνεται και κάπου προσαρμόζονται και αυτοί και κάνουν τα ίδια. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι μόνο για την ηλικία μας η αστυνόμευση, αλλά ξαναλέω ότι αυτό, κύριε Αλγεράκη, θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο να βλέπω το φανάρι πορτοκαλί ή κίτρινο, πείτε το όπως χρώμα, ό,τι χρώμα θέλετε, και εγώ δεν θα περάσω, δεν θα αναπτύξω ταχύτητα να φύγω, έχοντας το δει από πολύ πιο πριν. Ξέρω τι να κάνω. Απλά δεν το κάνω. Αυτή η παραβατικότητα λοιπόν πραγματικά φέρνει πολλά παραδείγματα στις πόλεις μας. Και έχετε δει με πόσες παρασύρσεις έχουμε, πόσα με τα μηχανάκια γίνεται, βλέπετε, ένας απίστευτος χαμός. Πόσοι ακόμα και σήμερα οδηγούν χωρίς κράνος. Γιατί πολύ απλά, κυρία Βουγγελάκη, κανείς μας δεν πιστεύει ότι το ατύχημα θα γίνει σε εμάς. Δεν το πιστεύουμε αυτό, κανείς μας. Και δεν είναι του στυλ ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να οδηγώ και να έχω το νου μου συνέχεια να φοβάμαι τα πάντα. Όχι. Σίγουρα όχι. Αλλά θα πρέπει να έχεις όμως το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί και εσύ ανά πάσα ώρα και στιγμή να εμπλακείς σε ένα τέτοιο ατύχημα. Και κανείς δεν εξαιρείται. Και αν ρωτήσεις ένα ο οποίος τράκαρε στις 10 η ώρα, αν το ρωτήσεις 9 και 55 και του πεις ξέρεις κάτι, σε περίπτωση θα τρακάρεις, το πιστεύεις, ναι ή όχι? Θα σου πει όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Κι όμως συμβαίνει. Άρα είναι απρόβλεπτο το γεγονός αυτό. Προσέχω λοιπόν τόσο για μένα, τόσο για τους ανθρώπους και τα παιδιά μου που έχουμε στο αυτοκίνητο και όσο για τους υπόλοιπους χρήστες. Και πρέπει επιτέλους και εμείς ως γονείς και ως σωστοί οδηγοί να γίνουμε το παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί τα μικρά μας παιδάκια, αυτά που έχουμε στο όχημα, καλώς ή κακώς, παραδειγματίζονται από εμάς. Και μακάρι να παραδειγματίζονται στα θετικά μας και όχι στα αρνητικά μας, με την κακή συμπεριφορά και ακόμα και εκδικητικού χαρακτήρα, θα μπορούσα να πω ότι έχουμε στους δρόμους μας πάρα πολλές φορές, επειδή σε προσπέρασα και τόλμησα να κάνω αυτό το έγκλημα, να σε προσπεράσω και εσύ κατευθείαν βγήκες στην αντεπίθεση να μου κλείσεις το δρόμο, να μου φωνάξεις, να με βρίσεις, να με προσβάλλεις, να όλα αυτά τα οποία βιώνουν. Άρα από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό. Και αυτό είναι από την πολύ μικρή ηλικία και αστυνόμηση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά. Και η πολιτεία έχει ευθύνη. Συγγνώμη γι' αυτό, θέλω να το πω ότι και η πολιτεία έχει ευθύνη σίγουρα για τους δρόμους, για τις διαγραμμές, για τις λαθασμένες κλίσεις. Το Ηράκλειο μας ελπίζω να φτιάξει τα επόμενα χρόνια. Είναι μια πόλη που σε αναγκάζει να παρανομήσεις κάποιες φορές. Δηλαδή, και ως πεζός να είσαι, δεν μπορείς να περπατήσεις. Δεν υπάρχουν τα πεζοδρόμια, πας μια ευθεία. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πολλές φορές αναγκάζεσαι να βγεις στον δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα αλλάξουν. Αλλά μέχρι τότε όμως οφείλουμε κι εμείς, ατομικά ο καθένας μας, να κάνει αυτό που γνωρίζει και πρέπει να κάνει. Και οι σχολές οδηγών έχουμε ευθύνη ανά την Ελλάδα. Οι εξετάσεις, ας πούμε, έτσι όπως γίνεται, ο τρόπος αυτός είναι απαρχαιωμένος. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Θα έπρεπε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα σε όλο αυτό που λέγεται εκπαίδευση για τον νέο οδηγό. Και όχι έτσι που κάνουμε. Σας και ευχαριστώ. Και πολλά άλλα τώρα που δεν θα τα αναλύσω, αλλά είναι πολλά. Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαϊμαράκη. Καλημέρα σας από τον 1994. Γιατί λοιπόν επιλέγω αυτή την πολιτική τακτική στο δρόμο? Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Είπα ότι ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε ή να το βλέπουμε πιο συχνά μέσα από άλλες ειδικότητες. Λοιπόν, καλημερίζω τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Γιατί έχω αυτή τη συμπεριφορά? Γιατί δεν διορθώνομαι? Γιατί παίζω κορώνα γράμματα τη ζωή μου? Γιατί εγώ μόνο είμαι η καλύτερη, ο καλύτερος οδηγός? Γιατί αγνώ όλα τα υπόλοιπα? Γιατί σκοτώνομαι? Τα στοιχεία δεν χωρούν καμία αμφιβολία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Τουλγεράκη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας πω καταρχήν. Να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Είπανε πολύ σωστά και αυτονόητα, θα λέγαμε, πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις σας, είναι βέβαια πολυδιάστατο το πρόβλημα. Εγώ θα συγκεντρωθώ μόνο σε αυτό που αφορά στην ειδικότητά μου. Αν θέλαμε να δώσουμε έτσι μια γενικότερη περιγραφή, θα λέγαμε ότι οδηγάμε ως έφηβοι. Τι κάνει ο έφηβος? Δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Τον αγνοεί και τον προκαλεί, θα λέγαμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εφηβείας. Δεν έχει ακόμα πήξει το μυαλό μας, όπως λέει ο λαός, και έχουμε συμπεριφορές οι οποίες είναι κλασικά επικίνδυνες. Αυτό το κάνει λοιπόν ο μέσος οδηγός στην ελληνική πραγματικότητα, και το σημαντικό είναι ότι δεν μαθαίνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
τα νούμερα που αναφέρατε πριν. Δεν μαθαίνουμε ή δεν θέλουμε να μάθουμε. Ναι, αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα πρέπει όμως και να πούμε ότι σε σχέση με άλλες χρονιές που είχαμε 60 θύματα στην Κρήτη, τώρα είμαστε στα μισά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε γύρω στα 30 από ό,τι άκουσα, οπότε θα πρέπει να το αναφέρουμε γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι τα οποιαδήποτε όρια στη ζωή μας δεν είναι για περιορισμό, αλλά για προστασία. Δηλαδή ο γονιός που προσπαθεί να οριοθετήσει το παιδί του τα χρόνια της ανάπτυξής του, το κάνει για να το προστατεύσει καταρχήν, αλλά το παιδί το εκλαμβάνει ως περιορισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μας παραμένει, που παραμένει στη μνήμη μας και στην αντίληψή μας, και λέμε ότι μου βάζει ένα όριο η τροχέα ή ο δρόμος ή δεν ξέρω τι, αυτό με περιορίζει και εγώ θέλω να το υπερβώ. Υπάρχει αυτό το εφηβικό ένστικτο μέσα μας, ότι θέλω να υπερβαίνω τα όρια. Αλλά θα πρέπει όμως, δεν πρέπει να καλύψουμε τίποτα. Όλα αυτά που συζητάμε υπάρχουν σε άλλες χώρες. Υπάρχει ο οδηγός που δεν πίνει, υπάρχει το όριο ταχύτητας, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή εδώ οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες, ο οδόστρωμα κτλ., θα έπρεπε ένα παραπάνω να προσέχουμε πολύ περισσότερο από ότι προσέχει ένας οδηγός σε μια βόρειο-ευρωπαϊκή χώρα που είναι όλα κάπως καλύτερα. Οπότε το ερώτημα είναι καταρχήν αυτό που είπανε για τους γονείς. Ας θυμόμαστε ότι το παιδί μας βλέπει 18 χρόνια να οδηγάμε. Από την πρώτη στιγμή που θα μπει στο αυτοκίνητό μας μέχρι τη στιγμή που θα πάρει το δίπλωμά του, είμαστε το πρότυπο και το παράδειγμα για μια οδηγική συμπεριφορά. Γιατί ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η οδήγηση, το οδήγημα είναι μια δεξιότητα που την μαθαίνουμε στις σχολές οδηγών στα 18 μας, αλλά μετά γίνεται τρόπο ζωής. Μπαίνοντας στους δρόμους, μπαίνοντας στην κυκλοφορία, αποκτούμε ένα τρόπο ζωής, ο οποίος είναι ένα άθροισμα όλων αυτών που έχουμε βιώσει, προφανώς από τους γονείς μας που τους βλέπουμε 18 χρόνια, συν αυτά που μαθαίνουμε στις σχολές οδήγησης, συν κάποια άλλα στοιχεία που έχουμε ακούσει. Οπότε ο γονιός, το τι κάνει ο γονιός, όχι μόνο στην οδήγηση, αλλά γενικότερα, είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα και πρότυπο για τα παιδιά του. Αυτό πώς οι γονείς το θυμούνται όταν μέσα στο αυτοκίνητο κάνουν τα πάντα όλα παράλληλα με την οδήγηση. Βλέπουμε γονείς να βάζουν τα μικρά παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού. Είναι μια εγκληματική ενέργεια αυτή. Αυτό είναι έγκλημα εκ προθέσεως. Διότι το μικρό παιδί δεν μπορεί να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Ή βλέπουμε παιδιά μικρά στην αγκαλιά της μητέρας στη θέση του συνοδηγού. Εάν εκεί ανοίξει ένα airbag, το παιδάκι αυτό δεν θα μπορέσει να επιζήσει. Είναι δηλαδή πράγματα πολύ απλά, τα οποία απλώς. Με το απλό μας το μυαλό δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Νομίζω ότι το είπατε στην αρχή και συγγνώμη που σας διακόπτω. Και ξέρετε, εκεί γύριζε το μυαλό μου συνεχώς ότι λειτουργούμε ως έφηβοι αγνοώντας και προκαλώντας τον κίνδυνο. Βέβαια. Σαφώς. Καθημερινά και πολλές φορές. Καθημερινά. Οπότε ζητείτε, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι κύριοι που μίλησαν, ζητείτε μια ωριμότητα. Ζητείτε μια όριμη οδική συμπεριφορά. Ζητείτε μια μεστομένη οδική συμπεριφορά που ορισμένοι άνθρωποι δυστυχώς την αποκτούν μετά από πολύ τραυματικές εμπειρίες. Είτε δικές τους, είτε του στενού του κύκλου. Οπότε θα θέλαμε να αποφύγουμε το μάθημα αυτό, να μας τύχει εμάς το τραυματικό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Θα ήταν καλό να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας πριν πάθουμε κάποια μεγάλη ζημιά. Η αλήθεια είναι, και την είπε και ο κύριος Μημεράκης, την είπε και ο κύριος Καλοκαίρης πριν από λίγο, ότι εμείς γνωρίζουμε να οδηγούμε. Εγώ γνωρίζω, εσείς κύριε Ανιφαντάκη, για να το κάνω προσωπικό, δεν γνωρίζετε. Άρα ο κίνδυνος είσαστε εσείς και όχι εγώ. Ακόμα και αν εγώ προκαλέσω ένα τροχαίο. Το κάνω απλά έτσι μεταξύ μας ως παράδειγμα. Είναι πολύ σωστό και θα σας φέρω και εγώ ένα παράδειγμα από την εμπειρία μου στα μαθήματα, στις συναντήσεις πρόληψης που κάναμε στα σχολεία, όπου ρωτάμε, ας πούμε, τον έφηβο σχετικά με τον φίλο του που έχει πέσει και χτυπήσει με τη μοτοσυκλέτα. Και μας λέει, μα αυτός είναι άσχετος, δεν ξέρει αυτός. Γι' αυτό έπεσε, γι' αυτό χτύπησε. Εγώ είμαι ο σχετικός, εγώ είμαι ο γνώστης, αυτός ο δυστυχής που χτύπησε δεν ξέρει τι του γίνεται. Και αυτή η νοοτροπία επικρατεί και στους μεγάλους δυστυχώς. Δεν έχουμε τη συνειδητότητα ότι μπορεί κάθε μέρα να μας τύχει ένα ατύχημα και θέλω φύλλα δυστύχημα. Αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας κάθε πρωί που μπαίνουμε στα μάξι μας. Ότι με το καλό να γυρίσουμε στο σπίτι. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί όλοι, να γίνει. Όλοι εν δυνάμει θύματα τροχαίου. Θυμόμαστε το παράδειγμα, το δυστύχημα με το μωράκι των 6 μηνών. Εάν έχω πληροφορηθεί σωστά, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είχε υψηλή αλκοολεμία. Οπότε δεν έφταιγε μόνο ο παππούς που έχει ένα μωράκι στη μέση του δρόμου, αλλά και ο οδηγός
του οχήματος, ο οποίος οδηγούσε με πολύ ψηλή ταχύτητα υπό την επίρρεια ψυχοτρόπων ουσιών. Αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο εδώ στην Κρήτη, οι ψυχότροπες ουσίες, ιδιαίτερα το αλκοόλ, διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συνήθεια αυτή. Μας φαίνεται αδύνατον να οδηγήσουμε χωρίς να έχουμε πιει. Είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς βασική αυτή. Και παράλληλα δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας. Βγαίνουμε, πάμε στην ταβέρνα με την οικογένειά μας, πίνουμε όσο πιούμε και μετά οδηγάμε και πηγαίνουμε στο σπίτι. Είναι τρόπος ζωής. Να ξεκαθαρίσουμε. Είναι τρόπος ζωής. Έτσι. Δεν είναι κάποια αρρώστια, γιατί κάποιοι το συνδέουν έτσι, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι επιλογή. Βεβαίως. Είναι καθημερινότητα της πλειονότητας. Εγώ το παρατηρώ αυτό και στις παρέες τα λοιπά. Είναι πραγματικά ελάχιστα τα άτομα που λένε δεν πίνω γιατί θα οδηγήσουμε. Πραγματικά πριν δεν υπήρχε κανείς. Οπότε έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Τώρα είναι κάποιοι που το λένε. Και το παρατηρώ αυτό διότι με ενδιαφέρει άμεσα. Ελπίζω στο μέλλον να λέμε όλοι δεν πίνω γιατί μετά πρέπει να οδηγήσω. Δεν πίνω αλκοολούχα ποτά γιατί πρέπει να οδηγήσω μετά. Κύριε Αλφαντάκη. Και ότι σε κάποιες χώρες το όριο είναι μηδέν της αλκοολεμίας για το οδήγημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Κουβέντες αντιμνημοσύνου. Γιατί δεν χρειάζονται τα μνημόσυνα, αλλά να πάμε μπροστά τη ζωή μας.